Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ήταν πολλά δύσκολο το γήπεδο, τις βροχές. Είχαμε παραπάνω κατοχή σε όλο το παιχνίδι. Έκαμε παραπάνω ευκαιρίες. Εντάξει, συνεχίζουμε μια ατά. Μια πολλά καλή ομάδα και ΑΕΣ. Το ημίχρονο τελείωσε και βρισκόσασταν πίσω στο σκορ. Τι σας είπε ο προπονητής σας και μπήκατε πιο δυνατά και σοφαρίσατε? Ξέραμε ότι μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα. Με λίγη συγκέντρωση παραπάνω, κάναμε κι άλλες ευκαιρίες και σοφαρίσαμε. Εσύ, Σάβα, σκόραρε στον κολ της Σοφάρισης. Σχολίασε μου τη φάση, πώς εξελίχθηκε, πώς βρέθηκες κοντά στην περιοχή και σκόραρες με ένα φοβερό σουτ. Δέχτηκα μια μπάσα από τα πλάγια, είμαι στο κέντρο. Έτσι, δεν το σκεφτήκα, δεν σουτάρα. Πώς νιώθεις για τον κολ της σκόραρες? Εντάξει, χάρηκα πολλά γιατί τάξτε, χάσαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος. Πού αφιερώνεις τον κόλ σου? Στον προπονητή μου, τον κύριο Μάρη. Ωραία. Για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Σε σταμάμε πολύ καλά και τώρα να αρκέψει η δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Τι στόχους έχεις βάλει? Θέλω να μπω εθνική. Σιγά σιγά. Έτσι για την ομάδα να πάμε για πρωτάθλημα που είναι αρχή του πρωταθλήματος. Γενικά είμαι πολύ καλύτερη από τις άλλες τις χρονιές και πάμε και δυνατά κάθε μάτσο για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Το όνειρο σου, πού θέλεις να αγωνιστείς? Να παίξω στην Πρέμα Ανταπόλλωνα. Ωραία, σας ευχαριστώ.